Ένα πραγματικό εφιάλτη έζησε το Ανατολικό Σέλινο στα Χανιά με την πυρήνη Λέλαπα επί ώρες να φτάνει μια ανάσα από σπίτια και να απειλεί να καταστρέψει τα πάντα. Δύσκολε ώρε για του κατοίκου, οι περισσότεροι εκ των οποίων ηλικιωμένοι που κλήθηκαν να αφήσουν πίσω του τα χωριά του, τα οποία ανά πάσα στιγμή κινδύνευαν να παραδοθούν στι φλόγε. Το 112 είχε σε τρει φορέ μέσα σε λίγε ώρε την πρώτη ενημερωτικά. Αλλά δύο μηνύματα ωστόσο ζητούσαν πρώτα από του κατοίκου τη περιοχή Αγριλές και Λιβάδα και έπειτα από Μάζα και Παπαδιανά να απομακρυνθούν από τους οικισμού. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ε, θα παραμείνουν δυνάμει ε, για να εξαντλήσουμε το ενδεχόμενο της ε, αναζωπήρωση. Πολλές οι αιστείες, ισχυροί οι άνεμοι και άνηση επιώρα, η τιτάνια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε χθε το μεσημέρι και γρήγορα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Παρότι χωρί καθυστέρηση δυνάμει από ολόκληρη την Κρήτη έσπευσαν στην περιοχή, αυτό δεν ήταν αρκετό και οι ενισχύσει από Αθήνα κρίθηκαν αναγκαίε, με 30 άνδρες να καταφθάνουν. Συνολικά, 210 είναι οι πυροσβέστε που συμμετείχαν στη Μαραθώνια. Εξαιρετικά δύσκολη αυτή η επιχείρηση τη πυροσβεστική. Είναι ενδεικτικό πω επιχείρησαν από αέρο 4 αεροσκάφη και 4 ακόμη ελικόπτερα, ενώ τα οχήματα ξεπέρασαν τα 60. Μερό, χρήγορα, εδώ. Τα ξημερώματα η φωτιά τέθηκε σε ύφεση. Κατέκαψε ελαιοκαλλιέργειε, δασικέ εκτάσει και κατέστρεψε μέρο του αρδευτικού δικτύου. Έχουμε καταστροφέ σε καλλιέργειε, Δεν έχουν καταγραφεί οι ζημιέ θα καταγραφούν τι επόμενε μέρε. Από εκεί πέρα το ευχαριστώ στην όλη κατάσταση, στην όλη δυσάρεστη κατάσταση, είναι ότι δεν κινδυνεύσαν άνθρωποι. Στο μεταξύ, όπω ο νόμο ορίζει, συνελήφθη ο 75χρονο οδηγό το όχημα του οποίου προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά χθε στο Σέλινο, όταν αποβλάβει τη λήχθηκε στι φλόγε που γρήγορα επεκτάθηκαν. Καλά καλά λήξει ο συναγερμός για την Κίσαμο. Ένας νέος σήμανε νωρίς σήμερα το μεσημέρι, αυτή τη φορά στο Δήμο του Πλατανιά. Ένα ακόμη μήνυμα 112 εστάλη, καλώντας αυτή τη φορά τους περιπατητές στο φαράγγι με να απομακρυνθούν προς Δελιανά. Κοιτάξτε, αν η φωτιά είχε μπει στο φαράγγι θα ήταν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Έχαμε μια αντίστοιχη φωτιά το 2018. που είχαμε λέξει πολύ δύσκολα και υπάρχουν και γειτονιέ και κατοικίε και ζώα. Ε, η χαράδρα είναι πολύ βαθιά, δεν θα ήταν εύκολο να επιχειρούν τα ελικόπτερα. Θα είχαμε πάρα, πάρα πολλά προβλήματα. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι καθόλου. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Στην περιοχή πέταξαν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντα ρήψει νερού. Η περίοδο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να είναι αυξημένη η προσοχή όλων μα. Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αρχών, η φωτιά τεθήκε γρήγορα υπό έλεγχο, με τι δυνάμει να αποτρέπουν την επέκτασή τη.